Γεια σας λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα δοκιμάσουμε διάφορα Instagramικά φαγητά. Σίγουρα θα έχετε πετύχει στο Instagram φωτογραφίες με διάφορα φαγητά που φαίνονται έτσι πάρα πολύ ωραία. Και στις φωτογραφίες φαίνονται πάρα πολύ ωραία, αλλά και πάρα πολύ λαχταριστά. Βρήκα λοιπόν κάποια τέτοια φαγητά στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε να τα δοκιμάσουμε. Να δούμε αν όντως είναι τόσο ωραία όσο φαίνονται, αλλά και να δούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες για το Instagram. Εν τω μεταξύ μιλάω στο πληθυντικό γιατί έρθει και η Αντωνία μαζί μου. Θα την πάρω μαζί μου με το ζόρι. Αυτό το βίντεο το είδα σε ένα YouTuber στο εξωτερικό που το έκανε με μαγαζιά στο Λονδίνο. Οπότε αυτά, ξεκινάμε. Είμαστε στο αμάξι με την Αντωνία και πηγαίνουμε να δοκιμάσουμε το πρώτο φαγητό. Θα πάμε να φάμε bubble waffles. Θα σας έχω εδώ πέρα διάφορες φωτογραφίες για να δείτε έτσι πως είναι. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ και φαίνεται πραγματικά πεντανόστιμο. Πρέπει να είναι βάφλα, την οποία όμως τη βάζουν έτσι σε χωνάκι. Και μπορείς μέσα να βάλεις είτε παγωτό, είτε σοκολάτα και διάφορα toppings από πάνω. Φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Είναι μια υπερπαραγωγή, δεν ξέρω πώς θα καταναλώσει αυτό. Αυτό εδώ είναι το δικό μου. Φαίνεται τέλεια. Τι πήρες, τι έβαλες στο δικό σου? Έβαλα σοκολάτα γάλακτος, χρωματιστές τρούφες, μπανάνα, Oreo και salted caramel. Δεν φαίνεται καλά. Ναι, όντως. Θα βγούμε έξω. Ναι, θα τα βγάλουμε στο πώς φωτογραφία. Εγώ πήρα την βάφλα με τη σοκολάτα και έβαλα μέσα άσπρη σοκολάτα, φράουλες, μπουένο και σιρόπι φράουλας. Γενικότερα, ό,τι βρήκαμε βάλαμε. Μπορούσε να βάλεις και παγωτό μέσα, αλλά εμείς δεν βάλαμε γιατί λέμε ότι μέχρι να βγούμε έξω θα χυλιώσει και θέλουμε να βγουν ωραίες φωτογραφίες. Αυτά, πάμε να το φωτογραφίσουμε. Σι! Νάτα. Πάμε για τις φώτες τώρα. Βάλουμε μία μόνο τα φαγητά. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρει και τη μεγάλη κάμερα και θα τραβήξουμε αυτή. Πώς θα το κάνουμε, δεν ξέρω. Δεν το ζούμε. Βγήκανε πάρα πολύ ωραίες. Και νομίζω έτσι και με ένα ωραίο φίλτρο. Για το πέτρο. Και τώρα δοκιμάζουμε. Ναι. Θα το φάω. Έτσι, σαν σάντουιτς. Θα το φάω σαν σάντουιτς μου. Τι λέει έδρα. Πολύ καλό. Η αλήθεια είναι ότι όταν τα είδα στο μαγαζί δεν ενθουσιάστηκα καθόλου. Αλλά είναι πολύ ωραία. Θέλω να θυμάσαι και από αυτήν. Ταυτόριο. Το υπόλοιπο βίντεο απλά δεν τρώμε. Το επόμενο φαγητό που θα φάμε είναι macarons. Νομίζω ότι είναι κλασικό φαγητό του Instagram αυτό. Εγώ από το Instagram τα ανακάλυψα. Θα πάρουμε διάφορα πολύχρωμα. Έχω σκάσει ήδη και ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Εξαιρετικά. Εντάξει, φαίνονται τέλεια. Θα ήταν ωραία σε καμιά φωτογραφία έτσι ή απ' την άλλη. Να αναφαίνεται η Αριστοτέλους. Είμαστε στη μέση της Αριστοτέλους και η Κατερίνα βγάζει φωτογραφίες στα μακάρονς. Η Κατερίνα ψάχνει το κατάλληλο πλάνο. Ναι ρε φίλε. Done! Έλα. Τέλεια. Όσο πιο Instagramική είναι. Ωραία. Θες να βγεις και μία εσύ με τα μακάρονς. Ωραία. Θέλαμε να βγάλουμε φωτογραφίες και ήρθε ένας και ήθελε να μας φάει τα μπισκότα. Παραλίγα. Έβαλε το χέρι του. Λέμε όχι, μα τα θέλουμε για σκοπό. Ναι. Οπότε τώρα πάμε να βρούμε ένα μέρος για να μπορέσουμε να πάμε. Ωραία, πάμε από εκεί. Εντάξει, είμαστε εδώ. Εγώ θέλω αυτό που μου είπε, είναι με καπουτσίνο, κάτι τέτοιο. Πολύ καλό. Σάρτσια. Αυτό είναι πολύ ωραίο, θέλω να δοκιμάσω. Να δοκιμάσω το κόκκινο. Περίμενε. Ξέρεις τι δεν μ' άρεσε. Και επειδή είναι τόσο πολύ ανάλαφρα απ' έξω, περίμενα να είναι τη γέμιση ανάλαφρα, αλλά γέμιση πολύ φυκτή. Ωραία είναι και αυτό, ρε. Ναι, ωραία, δεν είναι κακά. Απλά τα περίμενα διαφορετικά. Τα φωτογραφίες βγήκαν πολύ ωραίες. Ήρθε η ώρα για το επόμενο φαγητό. Τίποτο. Θα πάρουμε κάτι σε milkshake σοκολάτα που έχει πάνω ντόνατ. Είναι πολύ κλασικές αυτές τις φωτογραφίες στο Instagram. Ενθυμονώ πάρα πολύ. So excited. Πήραμε και κάτι με unicorn, το οποίο πρέπει να είναι τέλειο. Wow. Εδώ πέρα είναι η σοκολάτα με το ντόνατ και εδώ έχουμε το unicorn. Πάμε για τις φωτογραφίες, έτοιμοι. Φίλε, πολύ ωραίες βγαίνει. Α, να και εγώ εδώ. Και εγώ φαίνομαι πιο θολή έτσι από πίσω. Αυτή είναι πολύ ωραία. Το έχουμε. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Τέλειο, αυτό δεν είναι σοκολάτα. Αυτό νομίζω ότι είναι άσπρη σοκολάτα. Πολύ καλό. Κατευθυνόμαστε στο τελευταίο μαγαζί για σήμερα. Το οποίο είναι σούσι! Yeah. Έχεις να φας σούσι από τη Σουηδία. Ναι, έχω φάει μόνο μία φορά στη ζωή μου και ήταν στη Σουηδία. Και δεν ήταν και καλό. Δεν μου είχε αρέσει. Σε σένα δεν είχε αρέσει. Όντως. Ψέματα, έχω ξαναφάει και στο Λονδίνο. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram και σέβεται τον εαυτό του έχει βγάλει σίγουρα φωτογραφία με σούσι. Σούσι.
Και αυτά τα rainbow φαίνονται ωραία. Λες να είναι πολύχρωμα. Πήραμε σαλάτα με γαρίδα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ γαρίδες. Αυτά εδώ είναι avocado rolls. Κάτι έχει μέσα, ναι. Πρέπει να έχει χέλι. Χέλι. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Αυτό εδώ πέρα έχει σολομό, λαβράκι, τόνο. Και μέσα έχει καβούρι. Θα ξεκινήσουν τα ακροβατικά. Παιδιά, δείτε τι ωραία που είναι η κατάσταση. Είμαστε σε ρομαντικό ραντεβουδάκι. Ενδιαφέρουσες καταστάσεις. Ήρθε η ώρα για τη δοκιμή. Ποιο θα δοκιμάσει πρώτο? Αυτό που μου είναι το πιο κουσμένο. Ωραίο. Αυτό θέλω και εγώ να δοκιμάσω. Ήταν πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες. Έτσι πάλι τεχνητές με το κρασί. Τέλεια κι αυτή. Wow, το στήγε πολύ ωραία. Η γαρίδα τέλεια, σαλάτα. Θα να δοκιμάσω τώρα και από αυτό. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Φύγαμε μόλις και από το τελευταίο μαγαζί. Τελειώσαμε. Πώς πέρασες? Πολύ ωραία. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάγαμε πολύ καλά. Βγάλαμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Κουράστηκα, έχω να πω, βέβαια. Νιστάζω πάρα πολύ. Θα σας έχω εδώ πέρα τώρα στην οθόνη να δείτε το πριν και το μετά από τις φωτογραφίες. Θα τις επεξεργαστώ μόλις γυρίσω και θα σας βάλω έτσι να δείτε τις διαφορές. Πείτε μου κιόλας στα σχόλια αν θα θέλατε να δείτε ένα βίντεο με το πώς επεξεργάζομαι τις φωτογραφίες μου. Πείτε μου επίσης στα σχόλια αν θέλετε να ξανακάνουμε αυτό το βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο. Όχι, θέλω αυτό. Τι λέω. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε link αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.